Κυρία Παπαϊωάννου, σήμερα μπήκε για διαβούλευση ένα πολυνομοσχέδιο Σκούπα. Ένα μεγάλο πολυνομοσχέδιο το οποίο αφορά από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας που πρέπει να έρθει οπωσδήποτε για να μπορούμε να δανειστούμε με πιο μικρά επιτόκια, το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, αυξήσεις στις συντάξεις, στην μείωση του έμφυα κατά 10% για τα ασφαλισμένα και διάφορα. Πώς το είδατε αυτό το, δεν ξέρω αν το έχετε δει καθόλου, το νέο νομοσχέδιο. Βέβαια θα τα αναλύσουν και οι υπουργοί στον τομέα του ο καθένας. Αλλά πώς το είδατε αυτό το κοιτάξτε, νομοσχέδιο ήτανε, Σκούπα. Είναι ένα νομοσχέδιο που είναι μέσα στις εξαγγελίες που είχε ακριβώς κάνει η κυβέρνηση προεκλογικά και που η υποτιθέμενη αντιπολίτευση των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, δηλαδή όπως είδαμε και τώρα και το ΠΑΣΟΚ, στην ουσία εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν υλοποίησε αυτά που υποσχέθηκε. Την ίδια αντιπολίτευση, μουφ αντιπολίτευση που είπε και ο γραμματέας του κόμματος, έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι αντιπολίτευση είναι αυτή που είπε και ο εκπρόσωπος εδώ της Νέας Δημοκρατίας ότι ήταν ολόχη όταν ψήφισε τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Μα πώς ήταν ολόχη. Στα μισά είπε ναι. Στο ένα, στα δύο είπε ναι. Το ΠΑΣΟΚ είπε στο δύο, στα τρία είπε ναι. Και τους αγκαλούν σήμερα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν προχώρησε όσο αποφασιστικά, που φυσικά ο κ. Μητσοτάκης από την επομένη των εκλογών σήκωσε μανίκια και δήλωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα αυτά τα συντριπτικά για τα δικαιώματα, τα λαϊκά δικαιώματα που είχε υποσχεθεί πριν τις εκλογές. Και να που ήρθε αυτό το πολυνομοσχέδιο που λέτε, που όντως τι κάνει, εντείνει τη φορολογία στην πραγματικότητα, φέρνει νέους μηχανισμούς με τους οποίους θα περικόπτονται τα εργατικά, τα λαϊκά δικαιώματα, ακόμα και στο δημόσιο και ό,τι έχει απομείνει από αυτά. Ποιοι είναι αυτοί? Η αξιολόγηση. Το μισθολόγιο. Το μισθολόγιο δεν είναι προς την κατεύθυνση, λέτε εσείς. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ. Αν θα δώσει δηλαδή και ένα ευρώ παραπάνω να δώσει, δεν λέω εγώ πόσο θα δώσει, θα το δούμε πόσο θα είναι. Αλλά δεν είναι προς την κατεύθυνση, δηλαδή. Για να το πάμε και έντοιμα. Ως προς το ότι δίνει κάτι μετά από 14 χρόνια στους δημοσίους υπαλλήλους για αυτοί οι φουκαράδες, δεν έχουν πάρει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δίνει κάτι. Αν θα δώσει, δεν ξέρουμε. Δίνει κάτι, εάν και εφόσον το δώσει, γιατί υπάρχει και το σοβαρός αστερίσκος, γιατί υποσχέσεις είχαν δοθεί και με προηγούμενες κυβερνήσεις και προηγούμενα χρόνια, αλλά τελικά ο κόφτης των τριών μνημονίων και το τέταρτο τώρα υπομνημόνιο βάζει προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα κτλ. Που πολλά από αυτά που υπόσχονται είναι υπό την αίρεση των προαπαιτούμενων αυτών. Του Ταμείου Ανάκαμψης και του Προγράμματος Σταθερότητας. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ακόμα θα δώσει αυτά τα ψίχουλα, γιατί μιλάμε για αυξήσεις της τάξης των 20 και 50 ευρώ, τα έχει πάρει ήδη από 15 άλλες και 20 άλλες τσέπες. Στη φορολογία, με τη φορολογία, με τις νέες φοροεπιδρομές που ετοιμάζονται. Εδώ, ακόμα και σήμερα, από την επομένη των εκλογών, ξέρετε πόσα τηλέφωνα, πόσες κλήσεις δέχτηκε το ΠΑΜΕ, συνδικάτα, σωματεία για φαντς που απειλούν και εκβιάζουν ότι από την επομένη κιόλας των εκλογών θα πάρουν τα σπίτια του λαού. Για τους πληστηριασμούς, λέτε. Ναι, προφανώς. Για τους πληστηριασμούς, λέω. Υπάρχουν, που είναι η κυβέρνηση, δηλαδή, μπήκε αυτοί με τα μπούνια από την επομένη των εκλογών. Όχι απλά δεν. Είναι προϋπόθεση, είναι προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης ότι πρέπει να προχωρήσουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα οι εξώσεις και να γίνουν και πιο γρήγορες και πιο σύντομα. Άρα αυτή η πολιτική έρχεται και εντείνεται. Και τι να κάνουμε τώρα, να πούμε και ευχαριστώ εργαζόμενος, δηλαδή πρέπει να πει και ευχαριστώ όταν τον κατακλέβουν από παντού, όχι, τον δέρνουν με τη φορολογία για 20 ευρώ που θα του δώσει. Πρέπει να διεκδικεί. Αλλά εγώ ρωτώ, η αξιολόγηση είναι άσχημη, είναι άσχημο πράγμα, είναι κακό πράγμα η αξιολόγηση. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αξιολογείται και είναι σε μια θέση, ορίστε, διευθυντής δημοτικής αστυνομίας, λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Αν δεν αξίζει, αν δεν κάνει τη δουλειά του, ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο του όλη μέρα ή κάνει ρουσφέτια, δεν πρέπει να αξιολογηθεί αυτός ο άνθρωπος. Η εκπαιδευτική, για παράδειγμα, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, που από την επομένη και όλες των εκλογών είναι σε κινητοποιήσεις, με μοχλό και άξονα την εναντίωσή του στην αξιολόγηση, γιατί η αξιολόγηση τι είναι στην πραγματικότητα, είναι το εργαλείο εκείνο για να περάσει περαιτέρω και να αξιολογηθεί με αυτά τα κριτήρια. Γιατί πρέπει να θέσει κανείς και το με τι κριτήρια γίνεται η αξιολόγηση, ποιο είναι το περιεχόμενό της. Αν το κριτήριο προφανώς είναι πόσο καλά λειτουργεί μια σχολική μονάδα ως επιχειρηματική μονάδα. Ναι, αυτή η αξιολόγηση είναι κακή αξιολόγηση. Καλά, η αξιολόγηση σήμερα είναι και τιμωρητική. Και προβαίνει και σε κατηγοριοποίηση των σχολείων, υποβάθμιση των σχολείων βάσει της αξιολόγησης. Είναι και τιμωρητική, γιατί ο εκπαιδευτικός που δεν ενσωματώνεται, δεν εντάσσεται, δεν υποτάσσεται τελικά στις κεντρικές κατευθύνσεις για το σχολείο που είναι σχολείο επιχειρηματική μονάδα κτλ. Και αντιτάσσεται σε αυτού, σήμερα τους κυνηγάνε με πειθαρχικά.
τους εκπαιδευτικούς που το προηγούμενο διάστημα ήταν σε απεργίες, μέσα σε απεργίες των εκπαιδευτικών και παραπάνω έχουν κριθεί παράνομες και τους κυνηγάνε στο όνομα της αξιολόγησης με πειθαρχικές διώξεις. Και να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είστε νέος άνθρωπος. Εγώ ρωτώ, γιατί να κάνει τον κύριο Αποστολόπουλο διευθυντή σε ένα δημοτικό σχολείο και να μην κάνει τον κύριο Κορομάτζο? Δεν θα πείτε μετά εσείς ότι τον έκανε με μέσον, τον έβαλε γιατί είναι δικός του? Να σας πω κάτι. Δηλαδή η αξιολόγηση, πού είναι το κακό, για να καταλάβω. Επειδή την έχω ζήσει χρόνια την αξιολόγηση. Αυτά τα φαινόμενα, η αξιολόγηση εφαρμόζεται εδώ και καιρό, όπως είπατε και εσείς, και αυτά τα φαινόμενα τη διαπλοκή και τα λοιπά. Όχι μόνο δεν έχουν περιοριστεί μέσα στο σχολείο. 10-10-10-10. Και τελικά. Όχι μόνο δεν έχουν περιοριστεί μέσα τη αξιολόγηση, ίσα φαινόμενα διαπλοκή, γιατί το αστικό κράτο και οι αστικέ κυβερνήσει έχουν ανάγκη να πατάνε και πάνω σε τέτοια φαινόμενα, στο αλυσβερίσι το λεγόμενο. Η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια να ενταθούν κιόλα και να υπάρχουν και τέτοιε σχέσει, και όχι μόνο η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οι προηγούμενε κυβερνήσει. Άρα η αξιολόγηση δεν λύνει αυτό το πρόβλημα. Ούτε είναι αξιολόγηση για να κριθεί. Γιατί να σα πω κάτι, ο εκπαιδευτικό και όχι μόνο, και ο δημόσιο υπάλληλο και οι υπηρεσίε κτλ. Αξιολογείται και σωστά το λένε οι εκπαιδευτικοί καθημερινά από το μαθητή του, ο καθηγητή του Πανεπιστημίου από τον φοιτητή του κτλ. Αξιολογούνται. Όταν έχω υπάρξει και εγώ, έχω πέρα από το έργο του. Κάθε μέρα όταν στέκεσαι απέναντι στου μαθητέ σου, απέναντι στου φοιτητέ σου κτλ. Ανά πάσα στιγμή αξιολογήσει για το δεν πόσο ακούσει καλά έχει τελειώσει το έργο του δημοτικού ακόμα. Αυτό ο δάσκαλο δεν ξέρει τίποτα. Ναι, άρα τα παιδιά αυτό, η αξιολόγηση πιστεύετε αυτή που κάνει το αστικό κράτος έχετε να κρίνει αυτό? Γιατί αναρωτήθηκε ποτέ τι μάθημα κάνει ο εκπαιδευτικός? Μα καταρχάς να σας πω κάτι, βοή το εκπαιδευτικό σύστημα από τεράστιες ελλείψεις. Για αυτά τα πράγματα θα μιλήσει ποτέ η αξιολόγηση. Για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, όχι σε αρκετικές περιοχές. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Ναι, αλλά δεν είναι αυτά τα κριτήρια της αξιολόγησης. Εγώ θα περίμενα, ξέρετε, θα περίμενα να πείτε ότι ξέρετε. Δώσουν στα εποπτικά μέσα, δώσουν σε αυτά τα οποία πρέπει να τους δώσει για να κάνουν τη δουλειά τους και από εκεί και πέρα αξιολόγησέ τους, εάν μπορούν να κάνουν το μάθημα. Δεν έχουν άλλοι, όλοι οι άνθρωποι μεταδοτικότητα που μπορούν κάτι, να κάνουν το μάθημα. Ποιος αξιολογεί? Αξιολογεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να πει ότι θα μπουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ωραία. Και ήδη προχώρησε στην δήλωση ότι καταργείται το άρθρο 16 αυτοί αξιολογούν. Αυτοί αξιολογούν. Αυτές οι κυβερνήσεις αξιολογούν. Και με αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια του είναι σαφή.